Ένα θέμα που απασχολεί, προβληματίζει κυριολεκτικά τους γονείς και θέτει σε κίνδυνο την υγεία των παιδιών μας. Είναι αυτά τα στικάκια, τα σακουλάκια αν θέλετε, νικοτίνης που κυκλοφορούν ελεύθερα στην αγορά. Αν πάτε σε οποιοδήποτε περίπτερο θα τα ζητήσετε και θα τα πάρετε με πολύ μεγάλη ευκολία. Και όχι εσείς και τα παιδιά μας. Ούτε ηλικία κοιτάνε, ούτε τίποτα. Εμείς θα πάμε στη Διευθύντρια των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, την κυρία Έλενα Παναγιωτοπούλου, την καλημερίζουμε. Καλή σας ημέρα, κυρία Παναγιωτοπούλου. Καλημέρα σας. Θα θέλαμε έτσι να δούμε, γιατί θεωρούμε, ως γονείς ανησυχούμε βέβαια όλοι, και για τα παιδιά μας, αλλά και γιατί κυκλοφορούν ελεύθερα αυτά τα πράγματα, τα οποία προκαλέσουν εθισμό. Είδαμε και στην Ελλάδα τι έγινε. Στην Κρήτη ειδικότερα είχαμε και λιποθυμίες παιδιών. Γίνονταν άρπαστα αυτά τα στικάκια νικοτίνης από τους νέους, πολλούνται στα περίπτερα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Ναι, όπως το είπατε, είναι δυστυχώς είναι επιβλαβή, μια επιβλαβή, συνήθως θα το έλεγα, δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι άλλο, τα οποία δυστυχώς είναι κυρίως σε νεαρούς. Έχει παρατηρηθεί η κατανάλωση αυτών των προϊόντων, νικοτίνης, σακουλάκια νικοτίνης, τα οποία είναι υπογλώσσια, δηλαδή τα βάζεις κάτω στη γλώσσα σου και γίνεται απορρόφηση της νικοτίνης μέσω του βιλενογόνου του στόματος. Επομένως κάποιος μπορεί να καπνίζει αλλά να μην το βλέπει ο άλλος ότι παίρνει τη νικοτίνη του θεωρητικά. Και δυστυχώς τα νεαρά άτομα το χρησιμοποιούν. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι η δόση στην νικοτίνη που υπάρχει είναι πάρα πολύ μεγάλη, δηλαδή είναι πιο μεγάλη από ένα κανονικό τσιγάρο. Με αποτέλεσμα τα νεαρά άτομα, επειδή δεν είναι συνηθισμένα στην παροχή νικοτίνη, να οδηγούνται σε λιποθυμίες, ζαλάδες, εμετούς. Δηλαδή βασικά ο οργανισμός δεν μπορεί να ανοιχτεί αυτά τα προϊόντα. Οπότε εμείς, σαν φαρμακευτικές υπηρεσίες, διασφαλίζοντας τη δημόσια υγεία και επισημένοντας αυτόν τον κίνδυνο, το θέμα το πήραμε στο Συμβούλιο Φαρμάκων, όπου και αποφάσισε το 2 του Οκτώβρη ότι αυτά τα προϊόντα κατατάσσονται στα φαρμακευτικά προϊόντα. Φυσικά δεν έχουν άδεια, άρα δεν μπορούν να καταταχθούν, όμως εάν και εφόσον υπάρχει άδεια, θεωρούνται φαρμακευτικά προϊόντα και είναι αυστηρά ελεγχόμενα, ακολουθώντας τον περιφαρμακευτική συλλογικό νόμο. Δηλαδή, η πώληση στα περίπτερα, όπως εσείς έχετε αναφέρει, απαγορεύεται αυστηρά. Ήδη έχει γίνει μια συνάντηση μέσω των εμπλεκόμενων φορέων και του Τελωνίου αλλά και της Αστυνομίας Κύπρου και θα αρχίσει επιχείρηση για τις, μαζί με την αστυνομία που, και για τον έλεγχο της αγοράς για αυτά τα προϊόντα. Έτσι ώστε να ελεγχθεί η αγορά για αυτά τα προϊόντα. Σωστό. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα στους νεαρούς, αλλά και γενικά σε όλους τους ανθρώπους, δεν είναι μόνο στους νεαρούς. Σωστό. Εγώ να σας πω μια εμπειρία δικιά μου. Το παιδί μου με την παρέα του, 14 ετών, πήγαν σε ένα περίπτερο, είχαν λίγα μετρητά, πήρανε αυτά που πήρανε, σαν κύριοι πήγανε και τα χρησιμοποίησαν. Και όταν μου το είπε εμένα, μαζί με κάποιος άλλος γονιός πήγε στο περίπτερο και τους έδειξε την άδεια πώλησης παρόμοιων προϊόντων. Είχε άδεια. Ναι. Ακριβώς. Δεν είναι παράνομα αυτά τα προϊόντα. Εάν επισημάνεται κάτι ή όλοι οι γονείς οι οποίοι επισημάνουν ότι κάπου πολλούνται παράνομα, θα πρέπει να γίνεται καταγγελία, έτσι ώστε να βοηθηθούμε όλοι στο έργο μας, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτά έχουν εισχωρήσει δυστυχώς σε περίπτερα και σε άλλους χώρους και η πώληση είναι παράνομη. Αυτά τα προϊόντα είναι παράνομα. Δεν πρέπει να κυκλοφορούν. Μάλιστα. Είστε σαφέστατοι. Θέλω να πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντική αυτή την εκστρατεία της φαρμακοεπαγρύπνησης MedSafety Week, που συμμετέχετε κι εσείς ως φαρμακευτικές υπηρεσίες, νομίζω είναι κάτι περισσότερο από αναγκαίο. Ναι, ακριβώς. Συμμετέχουμε εμείς ως οργανισμός, μέσα σε 109 οργανισμούς από 94 χώρες του κόσμου. Συμμετέχουν και οι φαρμακευτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας στο MedSafety Week.
είναι μια εκστρατεία διαφώτισης μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την ασφάλεια των φαρμάκων. Βασικά αυτή η εκστρατεία διαφωτίζει για την ορθή χρήση των φαρμάκων και την αναφορά των επιθύμητων ενεργειών εφόσον εφαρμοστούν. Επομένως καλούμε το κοινό να χρησιμοποιεί τα φάρμακά του ως οι συμβουλές από τους επαγγελματίες υγείας, να μην παίρνουν αλόγιστα φάρμακα μετά από προτροπή συγγενών, φίλων ή άλλων μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Να μην κάνουμε εμείς οι ίδιοι τους γιατρούς, κυρία Παναγιωτοπούλου. Ακριβώς, κατάχρηση. Αυτό κάνουμε εμείς. Ναι, ακριβώς. Και εφόσον αναφερθεί ή παρατηρήσουν κάτι το οποίο τους προβληματίζει, να το αναφέρουν πάλι αμέσως στον γιατρό ή και ήδη μπορεί να δηλώσουν αυτή την παρενέργεια στην κίτρινη κάρτα, η οποία είναι αναπτυσμένη στην ιστοσελίδα των φαρμακευτικών υπηρεσιών. Μπορούν να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά ή να την κατεβάσουν, να την συμπληρώσουν χειρόγραφα και να την αποστείλουν στις φαρμακευτικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να τροχοδρομηθεί η διαδικασία της συμπλήρωσης της κίτρινης κάρτας και της αποστολής τους στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, όπου εάν και εφόσον παρατηρηθεί η ίδια παρενέργεια και σε άλλες περιπτώσεις, τότε υπάρχει ένα σήμα κινδύνου για να ειδοποιηθεί και να αλλάξουν και η πληροφόρηση που δίνεται στους γιατρούς ότι κοιτάξτε, παρατηρηθεί και αυτή η παρενέργεια ή να συμπεριληφθεί στο φύλλο οδηγιών χρήσης και να γίνουν όλες οι νομισμένες διαδικασίες έτσι ώστε να συμπεριληφθεί η παρενέργεια που έχει παρατηρηθεί. Άρα το κοινό καλείται να χρησιμοποιεί ορθά τα φάρμακά του και να αναφέρει τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Αυτή είναι η εκστρατεία. Και καλά κάνετε, γιατί χρειάζεται ενημέρωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παναγιωτοπούλου, για το χρόνο σας. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλημέρα σας. Λοιπόν, μένουμε στην υγεία, φίλες και φίλοι. Θα πάμε στον Υπουργό της Υγείας, τον αγαπητό Μιχάλη Δαμιανό.